Κύριε Κουζούνα, αυτές τις μέρες θα μπει σε διαβούλευση ένα νέο νομοσχέδιο για τα ζώα, αναμενόμενο για τη χώρα μας. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύουμε ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Δεν είμαστε κατά των κανόνων. Σαν γενικό νομοσχέδιο έχει κάποια πράγματα που όντως είναι σωστά. Δεν θέλουμε να είμαστε μηδενιστές. Πιστεύουμε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με τα δέσποτα. Πιστεύουμε ότι και στα δεσποζόμενα πρέπει να μπουν κανόνες. Αλλά είμαστε αντίθετοι σε ό,τι αφορά κάποια σημεία του, και ένα από αυτά και για μένα το βασικότερο είναι το σημείο που μιλάει για στήρωση δεσποζόμενων ζώων. Γιατί? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτή τη στιγμή θα σας πω το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Ο κύριος Βορύδης πριν από λίγο καιρό ψήφισε το νόμο περί κακοποίηση ζώων. Κάτι το οποίο το αγκαλιάσαμε, γιατί είμαστε φιλόζωοι, τα σκυλιά είναι μέρη της οικογένειάς μας, είναι σύντροφοί μας και παρόλο που εκπροσωπούμε ένα σωματείο που το αγγλικό setter και το pointer και το ιρλανδικό setter και το σκοτσέζικο setter τα χρησιμοποιούμε στο κυνήγι, παρόλα τα αυτά τα σκυλιά δεν είναι όπως νομίζουν κάποιοι για μας εργαλεία. Είναι σύντροφοι, είναι οι σκύλοι που περνάμε μαζί τους ατέλειωτες ώρες και στην οικογένειά μας και στα δάση της πατρίδα μας. Από μια πλευρά λοιπόν, πριν από κάποια χρόνια, είχαμε πει ότι είναι λάθος να κοπούν οι ουρές στα κυνηγητικά σκυλιά γιατί τραυματίζονται. Δεχτήκαμε όμως ότι είναι μια ευρωπαϊκή ειδοδυγία και δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι, το να στηρώσουμε τα σκυλιά μας δεν είναι μια μορφή κακοποίησης? Και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για σκύλους που είναι μέσα στο σπίτι μας. Είναι αποδεδειγμένα ποιος τους έχει, με βάση το microchip, την ηλεκτρονική σήμανση δηλαδή. Έχουν γενεολογικό χάρτη στον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος, που είναι αναγνωρισμένος από την FCI. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω και το θεωρώ τελείως αντιδημοκρατικό το να μπούμε σε μια διαδικασία να στηρώσουμε τα σκυλιά τα οποία έχουν ιδιοκτήτη. Πώς όμως θα διασφαλιστεί ο έλεγχος των γεννήσεων, όλα αυτά που θέλει να προβλέψει δηλαδή το νομοσχέδιο? Πολύ σωστά. Ήδη μέσα στο νομοσχέδιο μιλάει για Εθνικό Μητρό Ζώων. Άρα, από τη στιγμή που προβλέπει το νομοσχέδιο για το Εθνικό Μητρό Ζώων, το οποίο δεν είμαστε αντίθετοι, με από το γενεολογικό χάρτη, από τον κοινωνικό μου Ελλάδα θα ξέρουμε το σκυλί, το γενεολογικό του χάρτη, με το τσίπ θα ξέρουμε σε ποιον ανήκει, από το Εθνικό Μητρό Ζώων θα ξέρουμε τα πάντα, με βάση το τωρινό νομοσχέδιο. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει τράπεζα που υπάρχει στον κοινωνικό μου Ελλάδο. Ήδη υποχρεούμαστε στους Δήμους να δηλώνουν οι κτηνίατροι τα τσιπάκια, ήδη σήμερα. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Το εξής πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή θα κάνουν και Εθνικό Μητρό Ζώων. Σωστό, είμαστε υπέρ. Ανά πάσα στιγμή να ξέρουμε ο κάθε σκύλος τι ακριβώς έχει κάνει. Αυτό ακριβώς λοιπόν λέμε. Από τη στιγμή που ξέρετε ποιο είναι το σκυλί, από τη στιγμή που υπάρχει τράπεζα στο Εθνικό Μητρό Ζώων, για ποιο λόγο το σκυλί το οποίο το έχουμε σπίτι μας, να πρέπει να το στηρώσουμε? Για ποιο λόγο να πρέπει να το υποβάλουμε σε αυτή τη δοκιμασία? Με ποια άλλα σημεία του νομοσχεδίου εγείρεται αντιστάσεις? Κοιτάξτε να δείτε κάτι, υπάρχουν κάποια σημεία που θέλουν προσοχή. Παραδείγματος χάρη στον εργασιτέχνη εκτροφέα. Μας μιλάει μέσα πολύ σωστά ότι πρέπει να γίνονται 2 γένες το χρόνο από 2 διαφορετικά θηλυκά. Μέχρι εδώ είναι μια χαρά. Δεν μας λέει όμως πόσα θηλυκά μπορούμε να έχουμε. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο το ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος εργασιτέχνης εκτροφέας. Ένα ακόμα μας μιλάει για μια τριμελή επιτροπή που θα δίνει την άδεια. Συμφωνούμε, είναι σωστό. Θα είναι ο Δήμος, ο κτηνίατρος και μιλάει για ένα σωματείο γενικά που υποστηρίζει την ερασιτεχνική εκτροφή. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ και 36 χρόνια ο κοινωνικός όμιλος Ελλάδος εκπροσωπεί την ερασιτεχνική εκτροφή. Άρα θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο όμιλος θα είναι ο κοινωνικός όμιλος Ελλάδος και όχι κάποιο σωματείο. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, θεωρείτε, ότι αν είναι όμιλος το οποίο είσαι και πρόεδρος? Εγώ δεν θέλω καταρχήν. Εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας στον Κοινωνικό Όμιλο Ελλάδος. Είμαι πρόεδρος στον ΟΚΑΔΕ. Άρα λοιπόν δεν το κάνω γιατί είμαι πρόεδρος σε ένα σωματείο. Το λέω γιατί πολύ απλά. Είναι η ανώτατη αρχή στην Ελλάδα, όσο αφορά η κοινολογική αρχή. Ξέρει όλα τα σκυλιά αυτή τη στιγμή που είναι δεσποζόμενα από όλες τις φυλές και από όλες τις ράτσες. Άρα θα έχει την καλύτερη συνεργασία και με τους Δήμους, αλλά και με τους κτηνιατρικούς συλλόγους που έχουμε άρθει συνεργασία. Και βεβαίως και όλη αυτή η εμπειρία που έχετε, έτσι. Προφανώς, είναι 36 χρόνια. Από την αρχή της κοινωνιοφιλίας στην Ελλάδα, ο κοινωνιολογικός όμιλος ήταν η πρώτη αρχή που έγινε. Όσον αφορά τα κυνηγητικά σκυλιά. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπάρχει σε κάποιο σημείο που λέει ότι θα είναι σε ένα ξεχωριστό άρθρο. Μιλάει συγκεκριμένα η κυνηγητική σκύλη. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι ως προς καλό. Σας ξαναλέω, δεν θέλω να είμαι μηδενιστής. Δεν θέλω να πιστέψω ότι τα σκυλιά μας με τη σήμανση που θα έχουν θα είναι, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά όπως ήταν στον πόλεμο οι Εβραίοι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καλό. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είναι οι πολυπληθέστερες ράτσες. Εννοείται το σταμπάρισμα αυτό. Ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι οι πολυπληθέστερες ράτσες. Οι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν στο κυνήγι. Έχουν ιδιαιτερότητες.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για στήρωση, μιλάμε και για κάποια πράγματα τα οποία είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένα και αφορούν την υγεία του σκύλου. Και μιλάω βεβαίως για την αλλαγή του μεταβολισμού, κάτι που μπορεί να σημαίνει περισσότερα κιλά. Άρα, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στην αγωνιστική κοινοφιλία. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για κυνήγι, μιλάμε και για αγωνιστική κοινοφιλία. Για να υπάρχουν ράτσες αυτή τη στιγμή, για να υπάρχουν setter και pointer, αυτή τη στιγμή γίνονται πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα οποία εκπροσωπούμε τη χώρα μας, παίρνουν πολλές πανευρωπαϊκές διακρίσεις. Δεν είναι δηλαδή όπως νομίζουν κάποιοι ότι ζευγαρώνουμε δύο σκυλιά. Η εκτροφή δεν είναι κάτι τέτοιο. Η εκτροφή είναι μια κουλτούρα ολόκληρη, είναι ένας τρόπος ζωής και για να γίνουν και να καταφέρουν να υπάρχουν σήμερα φυλές, εδώ και χιλιάδες χρόνια σε όλη την Ευρώπη και παγκόσμια, κάποιοι άνθρωποι έχουν μοχθήσει. Άρα δεν μπορούμε ξαφνικά να πούμε ότι, OK, εδώ τα μηδενίζουμε όλα και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Λοιπόν, όσο αφορά λοιπόν τα κυνηγητικά σκυλιά, το ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι με τη μεταφορά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ένα σκυλί που κυνηγάει, μέσα υπάρχει ένα κικαιώνα ποινών. Μία από αυτή λέει ότι αν δεν υπάρχει μία κοκάρδα που θα υπάρχει μόνο στα κυνηγητικά σκυλιά, θα έχει το τάδε πρόστιμο. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν ένα σκυλί εργάζεται να μείνει με την κοκάρδα? Πρακτικά αυτό είναι αδύνατο. Πώς είναι δυνατόν ένα σκυλί να εργάζεται μέσα στα κλαδιά, μέσα στα δάση και να έχει την κοκάρδα? Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν γίνεται δηλαδή, και να θέλουμε, πρακτικά είναι αδύνατο. Το μόνο που θα καταφέρει είναι σιγά σιγά μέσα από τις πολλές ποινές που υπάρχουν, υπάρχει ένα ποινολόγιο μέσα, 45 ποινών. Πώς είναι δυνατόν ένας κοινόφιλος, είτε πρόκειται για κυνηγητικές ράτσες είτε για όλες τις ράτσες, να θέλει να πάρει ένα σκυλάκι, να το έχει σύντροφο στο σπίτι του, να το κάνει μέλος της οικογένειάς του και ξαφνικά να πρέπει να διαβάσει όλο το νομοσχέδιο 55 σελίδες, να δει όλες αυτές τις ποινές που υπάρχουν, που καλώς κάποιες αυτές που υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες και πιο ευέλικτες. Δεν μπορεί να είναι 50 ποινές για το οτιδήποτε να έχεις και μία ποινή. Θα πρέπει δηλαδή να έχεις ένα μπλοκάκι και να κοιτάς συνέχεια μπροστά σου να δεις μήπως σφάλω σε κάτι. Ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα. Όπως ξέρετε, υπάρχουν οικονομική κρίση στις οικογένειές τους, στις δουλειές τους. Αυτή τη στιγμή το σκυλί είναι ένας τρόπος, αν θέλετε και ψυχολογικός προς όλους μας, είναι ένας σύντροφός μας. Είναι ένας παράγοντας που μας κάνει να ξεχνιόμαστε. Δεν θέλουμε να βάλουμε ακόμα πρόβλημα στη ζωή μας. Ναι. Γενικά όμως, όταν ορίζετε καλά στη χώρα μας, ότι δεν μπορεί να επιβληθεί τίποτα αν δεν υπάρχει μια σχετική ποινή. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν είμαστε κατά των κανόνων. Είμαστε υπέρ των κανόνων. Πρέπει να είναι πιο ευέλικτοι και πιο συγκεκριμένοι. Το να έχουμε, λες και είμαστε, δεν ξέρω, στο στρατό παλιά και να έχουμε 50 ποινές για το οτιδήποτε κάνουμε, αυτό δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει την κοινοφιλία. Θα την πάει πίσω την κοινοφιλία. Και υπάρχει και ένας άλλος φόβος μας που δεν θέλω να το πιστέψω. Ότι τα δέσποτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όταν ο άλλος έχει ένα σκυλάκι και ξαφνικά ακούει για το οτιδήποτε κάνει, κινδυνεύει να τιμωρηθεί. Ένας που δεν το αγαπάει τόσο πολύ το σκυλί του, γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος που αγαπάει το σκυλί του μπορεί να το έχει αδέσποτο. Άρα λοιπόν, κινδυνεύουμε να γεμίσουμε αδέσποτα. Όχι, εμείς πιστεύουμε σε ένα ωραίο θεσμικό πλαίσιο, σε κανόνες και θεωρώ ότι κάθε ένα σκυλί που είναι δεσποζόμενο δεν μπορεί να υπάρχει στήρωση. Εξάλλου, στήρωση δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει κανένα κράτος που να στηρώνει τα δεσποζόμενα σκυλιά. Δηλαδή, θα προτυπήσουμε και σε αυτό. Ποια θα ήταν λοιπόν τα πρώτα σχόλια που θα γράφατε στη διάβγεια, μόλις γίνει το νομοσχέδιο? Για μένα, εκεί που τελείωσα την πρότασή μου τώρα, είναι αδιανόητο όταν καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει τη στήρωση στο νομοσχέδιό της για τα δεσποζόμενα ζώα, να είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα το κάνουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή, τα δεσποζόμενα, η στήρωση υπάρχει μόνο σε δύο χώρες. Στη Ρουμανία, που ισχύει στήρωση μόνο για τα δέσποτα και όχι για τα δεσποζόμενα. Και στην Κροατία, στην οποία ένα σκύλος καθαρόαιμος θα πρέπει να περάσει κάποιες κοινοφιλικές δοκιμασίες για να μην στηρωθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά η λέξη στήρωση όπως είναι τώρα, για να ζευγαρωθεί, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πουθενά η λέξη στήρωση σε δεσποζόμενο ζώο. Για τον εξής λόγο που σας είπα πριν. Από τη στιγμή που είναι στο Εθνικό Μητρό Ζώων, από τη στιγμή που είναι τσιπαρισμένο, από τη στιγμή που είναι στον Κοινολογικό Όμιλο Ελλάδος, από τη στιγμή λοιπόν που είναι όλο το πλαίσιο κλειστό, τι κάνουμε, πάμε να τιμωρήσουμε την οργανωμένη κοινοφιλία? Νομίζω ότι καμία κυβέρνηση δεν το θέλει αυτό. Είμαστε φιλόζωοι πάνω απ' όλα. Δεν είμαστε εναντίον κανενός. Είμαστε αυτοί που αγαπάμε τα σκυλιά μας. Σας το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή αγαπάμε τα σκυλιά μας, δεν μπορούμε να είμαστε υπέρ της στήρωσης. Τα πάντα στο νομοσχέδιο μπορούμε να κάτσουμε κάτω και να βρούμε λύσεις. Και θα υπάρξουν λύσεις. Παραδείγματος χάρη, λέει μέσα για τον ιδιώτη εκτροφέα ότι μετά την πρώτη γέννα θα μπορεί να στηρώσει το σκύλο του. Και λέω εγώ πολύ απλά. Και αν ο ιδιώτης εκτροφέας θέλει αύριο να γίνει ένας τέχνης εκτροφέας. Γιατί αυτό είναι η κοινοφιλία. Είναι το όνειρο, είναι η ελπίδα στο να γεννήσουμε ένα σκυλί, το οποίο να είναι ο αυριάνος συνεχιστής ή ο απόγονος σκυλού που είχαμε, και αν μπορεί να πάει και την κοινοφιλία ακόμα μπροστά και τις ράτσες πιο μπροστά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα σκυλί με στο σπίτι μας, το οποίο παίρνουμε έναν απόγονο και θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να γίνουμε ένας τέχνης εκτροφέας.
εάν το έχουμε στηρώσει, πώς θα γίνουμε ερασιτέχνη εκτροφή? Δηλαδή, πρακτικά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Καταλήγοντας, θέλω να τονίσω το ότι μετά από 30 χρόνια κοινοφιλίας, θεωρώ απαραίτητο όταν θα έρθει προς διαβούλευση το νομοσχέδιο και θα κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ο όμιλός μας να είναι παρόν, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση με τις θέσεις μας προς τη σωστή κατεύθυνση για να είναι ένα βιώσιμο νομοσχέδιο. Ίσως να έχουν κάποιες απορίες. Θα είμαστε εκεί αν και εφόσον επιθυμούν, το θεωρούμε επιτακτική ανάγκη για να τους αναλύσουμε κάθε απορία τους.